Εσένα ποια είναι η αγαπημένη σου παραλία, η Σιλιά Γκράντζη? Εμένα αυτή η παραλία μου αρέσει πολύ, αλλά δεν είναι καλή για μπάνιο. Δεν μου αρέσει για μπάνιο, μου αρέσει για να έρθω να βλέπω τη θέα. Όσον αφορά το μπάνιο, νομίζω είχαμε πάει κάπου στο Λαγκό Αβέρτζι εκεί, αλλά εκεί δεν ήταν ακριβώς παραλία, ήταν κάτι σαν λίμνη ανάμεσα σε νησάκια και δεν μπορείς να καθίσεις εκεί. Οπότε εκεί μου άρεσε πιο πολύ για μπάνιο. Τώρα αν θέλεις να κολυμπήσεις καλαρά και άνετα χωρίς να έχεις προβλήματα, και η παραλία της Ζαμπράουν και της Ζαμπραουζίνιου είναι βολικές εκεί κοντά στο χωριό που ήμασταν πριν. Και Ζούλια. Είναι ακριβώς δίπλα στο Αμπράο η Ζούλια, είναι μια μικρή παραλία. Λογικά θα σας δείξουμε και εσάς τις άλλες παραλίες που είναι κοντά στο χωριό εκεί, γιατί μπορείς να περπατήσεις και μέσα σε 10-15 λεπτά φτάνεις στην πρώτη παραλία, σε 20-25 λεπτά φτάνεις στην επόμενη κλπ. Μπορείς να πας περπατώντας. Εγώ πιστεύω πάντως ότι άμα μείνουμε, ας πούμε, κάπου εδώ μέσα στο δάσος, δεν θα μας πάρουν πρέφα. Δεν θα μας πάρουν πρέφα, όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι και σωστό και. Γιατί να το κάνεις κιόλας? Γιατί είναι ωραία, γι' αυτό. Εντάξει, έχει άλλες παραλίες που επιτρέπεται να μείνεις, όπως η παραλία που έμεινε το παιδί που είχαμε γνωρίσει σε ένα tour. Παρναϊόκα, πολύ ωραία παραλία. Βέβαια δεν ξέρω αν επιτρέπεται, αν απλά έμεινε εκεί από μόνος του. Έλατε, καλή ερώτηση. Υπάρχουν όμως και κάποια κάμπινγκ σε άλλες παραλίες, στην άλλη μεριά του νησιού. Πώς τη λένε την άλλη, Aventureiro. Εκεί υπάρχει ένα κάμπινγκ στην παραλία του Aventureiro που θεωρείται πολύ ωραία παραλία επίσης. Εμείς έχουμε προβλήματα με το ίντερνετ σε αυτά τα απομονωμένα μέρη. Δεν πηγαίνουμε λόγω ίντερνετ. Τώρα σκεφτόμαστε μήπως πάρουμε Starlink του Elon Musk, αυτό το ίντερνετ το δορυφορικό. Κοιτάμε λίγο κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Η μία είναι ότι ζυγίζει 4 κιλά. Άρα αυτό θα είναι περίπου, τι να πω, από τα 30 κιλά που έχουμε στις δύο βαλίτσες μας είναι ένα σεβαστό ποσοστό. Έτσι. Μετά από την άλλη υπάρχει και το θέμα με τις Ηπείρους. Εμείς θα είμαστε στην Ευρώπη για 3 μήνες το καλοκαίρι. Από τη στιγμή που αλλάξει η Ήπειρο μετά από 2 μήνες, νομίζω πρέπει να αλλάξει τη διεύθυνση που είναι γραμμένο το μηχάνημα, η συνδρομή. Και θα αλλάζει δηλαδή συνέχεια αλλάζοντας Ήπειρο και συνδρομή. Πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο αυτό το θέμα. Θα ήταν πολύ πολύ όμως, γιατί μετά μπορούσαμε να πάμε σε απομονωμένα μέρη και να έχουμε ίντερνετ, να κάνουμε και live, να τραβάμε βίντεο και να κάνουμε τις δουλειές μας με τους πελάτες μας. Γιατί χωρίς δουλειά. Αλλά είναι και πολύ ακριβό. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Κοστίζει περίπου πάνω από 200 ευρώ να το αγοράσουμε και μετά άλλα 160-170 ευρώ το μήνα για να έχουμε συνδρομή που μας επιτρέπει να κινούμαστε εκτός μιας χώρας. Αν ήταν εντός μιας χώρας θα ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 50 ευρώ νομίζω. Αλλά όπως και να έχει, είναι κάτι που είναι αρκετά τσιπημένο και άμα δεν μπορείς κιόλας να το χρησιμοποιήσεις παντού στον κόσμο, αυτό είναι το κύριος πρόβλημα. Το κύριος πρόβλημα είναι αυτό τώρα, το βάρος και η εγγραφή σε άλλα κράτη. Δεν το θεωρώ πολύ σημαντικό πρόβλημα. Θα το κοιτάξουμε κι άλλο, γιατί έχουμε τόσο πολλά προβλήματα με το ίντερνετ, ναι, που θα μας έλυνε πολλά προβλήματα με αγοράζαμε αυτό. Ευτυχώς η Βραζιλία ως τώρα μας έχει βγει ok από ίντερνετ, ευτυχώς. Η Βραζιλία ναι, και η Ελλάδα μας έχει βγει super κομπλέ. Ναι. Μας έχει χαλάσει λίγο η Παταγωνία, κάποια άλλα απομονωμένα μέρη στο Εκουαδόρ, νομίζω είχαν κακό ίντερνετ επίσης. Στην Κολομβία είχαμε στην ακτή επίσης προβλήματα με το ίντερνετ. Στο Περού είχαμε προβλήματα με το ίντερνετ σε κάποια μέρη. Γενικότερα η βόρεια Νότια Αμερική, το βόρειο μέρος, το βόρειο τμήμα της Νότιας Αμερικής μας είχε δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Ας πούμε στο Παλωμίνο, εκτός του ότι δεν είχε καλό ίντερνετ, έπεφτε το ρεύμα καθημερινά. Ναι, πραγματικά ήταν τεράστιο πρόβλημα και δεν είχαμε και σήμα. Όταν έπεφτε το ρεύμα, δεν είχαμε ούτε σήμα στο κινητό, γιατί έπεφτε το ρεύμα και στην κεραία την κεντρική της εταιρείας τηλεφωνικής. Τη εταιρεία που μας η πάροχο τέλος πάντων εταιρεία. Κλάρο. Η Κλάρο που είχαμε τότε. Και αυτό ήταν τεράστιο πρόβλημα. Έπρεπε να φύγουμε από το Παλωμίνο και τελικά βρήκαμε έναν Βέλγο, ο οποίος είχε ανοίξει ένα hostel και είχε βάλει Starlink και είχε γεννήτρια. Μόλις έπεσε το ρεύμα, ενεργοποιούνταν η γεννήτρια και είχαμε Starlink 200 Mbps ίντερνετ. Και λέμε, μα σώζει. Ναι. Θα μείνουμε κι άλλο εδώ να κάνουμε τη δουλειά μας. Μπράβο, μεγάλε. Λέει, και εγώ γι' αυτό το έκανα. Ξέρω ότι έχουν ανάγκες οι digital nomads, λέει. Και εγώ το κάνω για να έρθουν όλοι οι digital nomads εδώ σε μένα. Και είχαμε ένα hostel. Σαν τους κυνηγημένους μέσα στη νύχτα, γιατί είχαμε πολλά προβλήματα στο άλλο hostel και λένε, μήπως μπορείς να μας βοηθήσεις. Και πόσο κάνει αυτό το δωμάτιο, πληρώνουμε όσο όσο. Και τελικά ήταν το πιο φθηνό που είχαμε. 12 ευρώ τη μέρα, κάτι τέτοιο. Ναι, ήταν πάμφθηνο. Εντάξει, το δωμάτιο χάλια. Δηλαδή, πολύ μικρό. Πολύ μικρό και γέμιζε νερό το σιφόνι, ναι, από το ντους. Ήταν πάντα μουφιασμένο. Αλλά πραγματικά το άξιζε λόγω ίντερνετ. Ναι, πραγματικά. Και είχε και έναν υπέροχο χώρο στο δεύτερο όροφο, πολύ μεγάλο με πολλά τραπεζάκια. Μπορούσε να κάνει εκεί τη δουλειά σου, εγώ δηλαδή, γιατί ο κόσμο ήταν κάτω.
και είχαμε πάρα πολύ χώρο εκτός δωματίου ουσιαστικά. Και το πρωινό ήταν υπέροχο. Ήταν σούπερ. Και ο παγάσης αυτός έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Γιατί διαφημίζει εκεί ότι είναι ο μόνος μέσα στο Παλωμίνο που έχει 200 σύνδεση και δεν πέφτει ποτέ γιατί έχει τη γεννήτρια. Οπότε σε σώζει. Παιδιά, αν είστε Digital Nomads και θέλετε να πάτε Παλωμίνο γιατί είναι ωραίο μέρος, ψάξτε αυτό το hostel του Βέλγου. Digital Nomad Friendly κλπ. Θα το βρείτε εκεί μέσα από την Booking ή ρωτήστε μας, θα σας δώσουμε το σύνδεσμο. Πώς λεγόταν κιόλας, θυμάσαι? Κολυμπρί. Κάσα Κολυμπρί. Εν τω μεταξύ, έχουμε τόσο πολλά βίντεο από το παρελθόν που έχουν χαθεί πλέον και είναι τόσο κρίμα. Μακάρι δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε σε φακέλους στο Facebook, που μπορεί να γίνεται και δεν το έχουμε ψάξει, να πω την αλήθεια. Αλλά ναι, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε έτσι Κολομβία, Εκουαδόρ, Περού, Αργεντινή. Εμείς, παιδιά, έχουμε επενδύσει σε ποσότητα, έχουμε ανεβάσει αμέτρητα βίντεο. Σε βαθμό που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε, ας πούμε, πώς να τα διαχειριστούμε. Και από τη μία έχουμε ανεβάσει τόσο πολλά βίντεο, από την άλλη είμαστε αρχάροι όσον αφορά το πώς να τα ανεβάσουμε, πού να τα ανεβάσουμε, τι να κάνουμε κλπ. Εμείς ανεβάζουμε, συνεχίζουμε, ακάθεκτη να ανεβάζουμε. Έχουμε βομβαρδίσει τη σελίδα μας με βίντεο, αλλά είμαστε και πρωτάριδες ταυτόχρονα. Είναι πολύ αστείο αυτό το φαινόμενο. Ναι, γιατί δεν επενδύουμε χρόνο στο να σκεφτούμε τι να κάνουμε, απλά το κάνουμε. Δηλαδή δεν έχουμε σχέδιο, απλά λειτουργούμε κάπως αυθόρμητα. Ναι, και τώρα δεν ξέρω πού πηγαίνουμε, αλλά κάπου πάμε μάλλον. Φτάσαμε σε ένα ωραίο μέρος της παραλίας που είμαστε ολομόναχοι και φαντάζομαι σε λίγο θα πρέπει να γυρίσουμε. Και όλα θα κάνουμε και μια βουτιά να δούμε πώς είναι το νερό. Δεν θα κάνουμε καμία βουτιά. Είναι πολύ ωραίο. Φαίνεται έτσι σαν τζακούζι το κύμα. Έχει κύμα, εντάξει, έχει κύμα, δεν είναι λάδι το νερό σίγουρα. Αλλά αυτό το οποίο είναι πραγματικά παραδεισένιο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η παραλία Λοβεσμένη εδώ. Θεωρείται μία από τις. Αν ψάξετε λίγο στο ίντερνετ, θεωρείται μία στις top 10, στις top 5. Είναι σίγουρα από τις καλύτερες παραλίες, δηλαδή ο κόσμος την έχει επιλέξει ως μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Βραζιλίας. Είναι πολύ γνωστή εδώ στην Βραζιλία αυτή η παραλία. Εν τω μεταξύ, όλοι λένε για τη δική της παραλία ότι είναι top 5. Και όλοι παντού όπου έχουμε πάει λένε η δικιά μας παραλία είναι από τις καλύτερες 5. Μάλιστα, εδώ στην Βραζιλία λένε πολύ, είναι καραϊβική, η καραϊβική της Βραζιλίας. Και πας σε πολλά μέρη, Αχαϊάου του Κάμπου, η Καραϊβική της Βραζιλίας, Μπούζιος, η Καραϊβική της Βραζιλίας. Πας στο Νορδέστσι, στην βορειοανατολική ακτή, η Καραϊβική της Βραζιλίας. Ρε παιδιά, πώς καραϊβικές είναι. Παντού η Καραϊβική της Βραζιλίας είναι, αλλά εν τω μεταξύ εμένα η Καραϊβική δεν μου άρεσε εκεί που έχουμε πάει. Δηλαδή πήγαμε στο Μαϊάμι, στο South Beach, η θάλασσα ήταν πάρα πολύ μέτρια. Μετά πήγαμε, εντάξει, στη Σάντα Μάρτα θεωρείται Καραϊβική. Θεωρείται στη Σάντα Μάρτα, νομίζω το Μαϊάμι δεν θεωρείται Καραϊβική, αλλά η ακτή του Μεξικού που έχουμε πάει ανατολικά. Κανκούν, Πλάγια Del Carmen κλπ. Θεωρείται καραϊβική. Ναι, δεν μου άρεσε. Μέσα φύκια ήταν. Η βόρεια ακτή της Κολομβίας επίσης θεωρείται καραϊβική. Εκεί άρα μου άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι να πεις. Η Σάντα Μάρτα Ροδαντέρο μου άρεσε πολύ, όλα τα υπόλοιπα μέτρια πράγματα. Ναι. Λένε πολύ για την καραϊβική πολλά πράγματα, αλλά έχει πολλά τμήματα η καραϊβική που δεν είναι και τόσο σπουδαία και κάποια που είναι πανέμορφα. Υπάρχουν βέβαια και τα προβλήματα με τους καρχαρίες στην καραϊβική. Όταν πας στα μικρά νησάκια της καραϊβικής, μόλις βγεις λίγο πιο έξω. Εγώ να πω κάτι, άμα είσαι Έλληνας γενικά, έχεις μεγάλο πρόβλημα μετά με τις θάλασσες. Γιατί τις συγκρίνεις με τις δικές σου. Άμα είσαι από άλλη χώρα όμως, πιστεύω ότι θα σου αρέσουν πάρα πολύ οι παραλίες. Τώρα εμείς ατυχήσαμε να πω όσον αφορά αυτό το ζήτημα, γιατί άμα έχεις πάει τώρα Μύκονο, άμα έχεις πάει Χαλκιδική, άμα έχεις πάει Κρήτη. Ιόνιο ακόμα δεν έχουμε πάει. Έχω πάει και αρκετά. Αλλά ήμουν μικρή, δεν το θυμάμαι. Θα πρέπει μας να ξαναπάω. Έχουμε πει πολλά πράγματα. Έχουμε πάει Κρήτη, έχουμε πάει γενικά σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Σάμο, Χίο, εγώ έχω πάει. Το καλοκαίρι, παιδιά, η Ελλάδα. Ήο, Πάρο. Δηλαδή τώρα τι να λέμε, τα νεράκια μας είναι γάργαρα. Ναι. Μετά επίσης είναι και το φαγητό, έτσι. Άμα έχεις μάθει να τρως στην Ελλάδα, μετά πηγαίνεις σε πολλά μέρη και λες πού είναι, ρε παιδί μου, το λάδι, πού είναι αυτές οι ωραίες σως, πού είναι τα τζατζίκια, τα μαγειρευτά φαγητά, πού είναι όλα αυτά. Και άρα είσαι άτυχος που Έλληνας ή είσαι τυχερός, αυτό είναι το ερώτημα. Με πολύ ψηλά στάνταρ γυρνάς όλο τον κόσμο και λες αυτό μου ξενίζει, το άλλο δεν μου κάθεται. Δες, πρέπει να εκτιμούμε το κάθε μέρος για το δικό του όμορφο πράγμα που έχει. Ας πούμε αυτό εδώ είναι μοναδικό, δεν το έχω δει ούτε στην Κολομβία, ούτε στο Περού, ούτε σε κάποια άλλη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι στην Κολομβία έχει κάποια παρόμοια έτσι μέρη και στην Ταϊρώνα. Πυκνή βλάστηση παράδεισος, τέτοιος τηλετροπικός παράδεισος. Αλλά η Ελλάδα έχει προφανώς κάτι πάρα πολύ μοναδικό, τη δική της ομορφιά. Μου αρέσει η πέτρα, μου αρέσει αυτή η μυρωδιά της Ελλάδας, ανυπομονώ να γυρίσω το καλοκαίρι. Και να πούμε και για την ασφάλεια, γιατί στην Ελλάδα γενικά, ιδίως το καλοκαίρι, πας σε αυτά τα μικρά χωριουδάκια, σε αυτά τα νησάκια, αυτά τα πετρόκτιστα, τα καλτερίμια και περπατάς χωρίς να αγχώνεσαι καθόλου για το θέμα της ασφάλειας. Ενώ εδώ γενικά στην Λατινική Αμερική πάντα
Όχι πάντα. Το νου σου για γκράντζ, α πούμε, και στα νησιά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εδώ αυτό το νησί συγκεκριμένα δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτως οι άνθρωποι. Δηλαδή, Παλωμίνο, επίσης η Κολομβία έχει κάποια μέρη που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή είναι φάση πιο ασφαλές δεν γίνεται. Αλλά γενικά υπάρχει αυτή η εγγύηση, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα σε πολλά μέρη. Βγαίνεις και είναι όλοι έξω μέχρι το βράδυ, είναι οικογένειες, παιδιά παντού κλπ. Και υπάρχει αυτό το θέμα. Δηλαδή σε ασφάλεια νικάει πάρα πολύ φυσικά η Ελλάδα, αλλά στο φαγητό, στη μουσική. Να σου πω κάτι όμως. Υπάρχουν μέρη στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που δεν τα πλησιάζεις. Όταν λες Ελλάδα, εννοείς μήπως Ήω και Πάρο και. Πού εννοεί Ελλάδα. Είναι μεγάλη και η Ελλάδα, έτσι βέβαια και η Βραζιλία είναι μια Ήπειρος. Ναι, και η Βραζιλία έχει 200 εκατομμύρια κόσμο. Και συγκριτικά με το πόσο πολύ κόσμο έχει, δεν ξέρω καν αν μπορώ να πω ότι έχει τρομερή εγκληματικότητα, κάτι που να φοβάσαι. Γιατί και η Ελλάδα, αν ήταν 200 εκατομμύρια, πώς θα ήταν στο θέμα της εγκληματικότητας. Άμα είχαμε πρωτεύουσες σαν την Αθήνα, σαν τη Θεσσαλονίκη, τη συμπρωτεύουσα. Ενώ αν είχαμε μεγάλες πόλεις, μεγάλες που να έχει τόσο πολύ πληθυσμό, τόσο μεγάλο πληθυσμό. Μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Ναι. Βέβαια, παντού μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Ακόμα και σε ένα χωριό με 100 κατοίκους μπορεί να συμβεί κάποιο έγκλημα. Γι' αυτό πάντα να έχουμε το νου μας λίγο, αλλά να μην φοβόμαστε. Και όλα να απολαμβάνουμε τη ζωή μας χωρίς φόβο. Λοιπόν, νομίζω περπατήσαμε και πολυλογήσαμε. Ναι, πολυλογήσαμε λίγο, αλλά φτάσαμε σε ένα ωραίο μέρος. Μπορούμε να απολαύσουμε αυτή τη θέα αυτού του κόλπου εδώ που σχηματίζεται σε αυτή την παραλία. Έχουμε και ένα νησάκι εκεί στο βάθος, στη μέση του κόλπου. Αυτό εδώ. Ναι, εκείνο το νησάκι στη μέση. Και λίγο πιο δεξιά, πιο κάτω, μετά από αυτή την παραλία, είναι η παραλία σαν του Αντώνιου. Του Αγίου Αντωνίου. Μετά από αυτή την παραλία, λοιπόν, σχηματίζεται ένας δεύτερος πολύ μικρός κόλπος. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει σε εκείνη την παραλία του Αγίου Αντωνίου. Πανέμορφη. Έχουμε πάει με την αδερφή του Κωνσταντίνου. Θα σας ανεβάσουμε κάποια πλάνα τώρα να δείτε πώς φαίνεται και εκεί, γιατί δεν πήγαμε σήμερα. Πολύ όμορφη και αυτή η παραλία, πολύ όμορφη και εδώ αυτή η παραλία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αλλά λέω κάπου να κάνουμε μια στάση και να μπούμε να δοκιμάσουμε τη θερμοκρασία του νερού. Αλλά πριν από αυτό να πω εγώ ότι εγώ λέω να βάλουμε υπότιτλους σε κάποια επεισόδια για να τους ανεβάσουμε. Δεν πειράζει άμα δεν τα δουν όλοι, γιατί θα ακούνε πορτογαλικά. Ξέρω ότι κάποιοι παρακολουθούν την ώρα που κάνουν δουλειά στο σπίτι και θέλουν να ακούνε πιο πολύ παρά να βλέπουν. Αλλά για αυτούς που τα βλέπουν και δεν τα ακούνε, θα ανεβάσουμε αυτό το βίντεο και ελπίζουμε να σας αρέσουν. Προς το παρόν, πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας σε αυτή την όμορφη θάλασσα Λόπες Μέντες.